Και να έρθουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Κοντά μας τώρα μέσω Skype ο βουλευτής της Εύβοιας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σημειών Κεδίκογλου. Μας αναμένει και τον ευχαριστώ θερμά για το χρόνο του. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ακούω, να σας βλέπω κιόλας. Ωραία, σας βλέπω κιόλας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κεδίκογλου. Πώς είστε? Δικιά μου η χαρά. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, για να συνδέσω τη συζήτησή μας με τα όσα ακούσαμε πριν, έχουν προκαλέσει σεισμικές δονήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ οι δημοσκοπήσεις? Σας ταρακούνησαν σίγουρα? Πριν πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ ό,τι θέλετε προφανώς, θέλω απλά να συνδέσω με το προηγούμενο θέμα, επειδή είναι και στην επικαιρότητα. Η πατρίδα μας, ειδικά μετά την καταστροφικό σεισμό της Τουρκίας τον Φεβρουάριο, είχε επίσης συνεργασία και με το ΤΕΕ, το Επιμελητήριο των Μηχανικών, να προχωρήσουμε σε έναν έλεγχο προσεισμικό για όλα τα παλαιά κτίρια, τα οποία ήταν πρώτου κανονισμού του 1985, που είχαμε το μεγάλο σεισμό και άλλαξε, όπως ξέρετε, ο κανονισμός. Mm-hmm. Υπάρχουν περίπου 20.000 τέτοια κτίρια και μιλάμε για νοσοκομεία, μιλάμε για σχολεία, mm-hmm. στα οποία πρέπει να γίνει προσεισμικός έλεγχος και ακόμα δεν έχει γίνει η υπουργική απόφαση που χρειάζεται μεταξύ των αρμοδίων υπουργών. Δηλαδή είναι υπουργός πολιτικής προστασίας, είναι ο υπουργός οικονομικών, είναι προς εσωτερικών και ούτω καθεξής. Ένα αυτό. Και ακόμα και για τα κτίρια που έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος και είπαν ότι ναι, έχουν πρόβλημα τα κτίρια αυτά και πρέπει να πάμε σε ένα δευτεροβάθμιο έλεγχο. Εκεί η ΟΤΑ σηκώνει τα χέρια ψηλά, λένε δεν έχουμε κονδύλια και το πράγμα στον αέρα. Καταλαβαίνετε και το έχουμε ζήσει πολλές φορές σε καταστροφές. Βλέπετε τα ΤΕΠ κλπ. Ότι ερχόμαστε εκ των υστέρων και παρά τις προειδοποιήσεις, γιατί εδώ υπάρχει προειδοποίηση από τους μηχανικούς που εργάζονται στο δημόσιο και μας τα είπαν αυτά τα πράγματα. Εγώ το ανακοίνωσα αυτό και σαν υπεύθυνος τομέα στα μέσα ενημέρωσης. Χθες κάναμε και μια κοινή ερώτηση με συναδέλφους, την οποία κατά σύμπτωση καταθέσαμε στη Βουλή σήμερα και θα περιμένουμε την απάντηση. Τι γίνεται με αυτό το μεγάλο ερώτηση, θέμα? Αλήθεια. Δηλαδή, όπως τώρα είπαμε ότι προέκυψε ο σεισμός για να ελέγξουμε στο Μαντούδη, αυτό θα πρέπει να γίνει προληπτικά για όλα τα κτίρια της επικράτειας. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε εκ των υστέρων και να πούμε ότι κτίρια, ειδικά όπως είναι ευαίσθητα κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία κτλ., έχουν χρόνια να ελεγχθούν. Σε αυτό οφείλει η κυβέρνηση μια απάντηση. Για το καλό όλων μας, έτσι, δεν είναι θέμα κομματικό. Συμφωνούμε απόλυτα και καλά κάνετε που το αναδεικνύετε το συγκεκριμένο θέμα. Και πάνω στην ώρα, για να λέτε πώς το αναδεικνύω. Αυτό το θέμα το αναδεικνύουμε. Αν έλεγα για τις διαγραφές μια δήλωση στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι θα ήμουν στην επικαιρότητα για μερικές μέρες. Δηλαδή, καμιά φορά είναι και πώς τα θέματα αξιολογούνται και πώς γίνουν στην επικαιρότητα. Ναι. Έτσι. Πάντως φαίνεται όσον αφορά τους σεισμούς, έχουμε θωρακιστεί, έτσι. Και αυτό το χτύπημα το άντεξε η συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά η χώρα μας, ναι. Γενικά η χώρα μας ανταποκρίνεται στις σεισμικές δονήσεις. Γενικά επειδή είναι σεισμογενείς, όπως και η Ιαπωνία, έτσι και η Ελλάδα, πράγματι έχουμε αυστηρούς κανονισμούς που έχουν αποτρέψει τα χειρότερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει πάντα να πηγαίνουμε και να ελέγχουμε προκαταβολικά τα κτίρια, κατά πόσο είναι σε θέση και αν πια αυτοί οι κανονισμοί οι σημερινοί είναι στα κτίρια επίκαιροι. Το κρατάμε λοιπόν. 20.000 κτίρια είπατε σε όλη τη χώρα. Πρέπει να ελεγχθούν. Ναι, ναι. Είναι πρώτου 85 που έγινε ο μεγάλος σεισμός με τον παλαιότερο κανονισμό. Οπότε το σημειώνουμε και είναι κάτι που πρέπει να πιέσουμε την κυβέρνηση και προς πάσα κατεύθυνση να γίνει αυτός ο έλεγχος για να μην θρυνούμε μετά θύματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε και τον τομέα πολιτικής προστασίας και είναι λογικό να στέκεστε εκεί σήμερα. Πρέπει ωστόσο να θωρακιστούμε, είπαμε, και να επανασχεδιάσουμε τις πόλεις όσον αφορά και τις υπόλοιπες καταστροφές, γιατί έχουμε μπροστά μας και μια έντονη κακοκαιρία αύριο. Προφανώς, με φιλιώδεις ανέμους και βροχές. Οπότε, μάλλον πρέπει να θωρακιστούμε εκτός από τους σεισμούς και για τις πλημμύρες, κύριε Κεδίκογλου, και πρέπει να πιέσετε και εσείς την αξιωματική αντιπολίτευση που έχετε πιέζουμε, τον τομέα. Αλλά να σας πω, για παράδειγμα, είδατε ότι ο κύριος Κικίλιας, ο αρμόδιος υπουργός, πήγε τώρα ουσιαστικά, έκανε δύο αυτοψίες σε κάποια ρέματα της Αττικής. Όταν μιλάμε όμως για ρέματα, μιλάμε για πάρα πολλούς δήμους οι οποίοι περνάνε από αυτά στα ρέματα, περνάνε από αυτούς τους δήμους. Να. Και λέει ουσιαστικά ότι εγώ δεν έχω την ευθύνη, πρέπει οι δήμοι να καθαρίσουν τα ρέματα, πετώντας τον μπαλάκι και στην περιφέρεια που δεν είχε κάνει προηγουμένως δουλειά. Ποιος ήταν προηγούμενος περιφερειάρχης? Ο κύριος Πατούλης. Τώρα που έχει φύγει, μπορούμε να ρίχνουμε την ευθύνη, ας είναι και στο κόμμα μας. Εδώ δεν είναι το θέμα να μην ξέρει η δεξιά τι πει αριστερά. Πρέπει να συνεργάζονται όλοι οι φορείς για το τελικό αποτέλεσμα. Και υπάρχει σχεδιασμός, μαθαίνω τώρα επειδή ασχολούμαι, για κάποια σημεία που σε περίπτωση είτε πλημμύρα, είτε σεισμών ή οτιδήποτε, να ξέρει ο κάθε δημότης πού θα πάει και σε ποια πλατεία, σε ποιο μέρος θα συγκεντρωθεί. Πέστε μου εσείς
πόσοι από τους δημότες το γνωρίζουν. Μία έρευνα που έγινε πρόσφατα από τη Διανέωση είπε το 80% των πολιτών ότι σε περίπτωση φυσικής καταστροφής εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση για το πού πρέπει να πάω. Πέρα από το να είμαι σε ένα ψηλό κτίριο, αν για παράδειγμα υπάρχει πλημμύρα που είναι αυτονόητο. Έτσι. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του κόμματος. Φαίνεται πως το σκηνικό με τις διαγραφές, τον Μπράντεφερ μεταξύ του κ. Κασελάκη και της Ομπρέλας έχει τρομερό αντίκτυπο στα ποσοστά του κόμματος, έτσι, και στην εικόνα που βγάζει στην κοινωνία. Σίγουρα δεν είναι μια ευχάριστη εικόνα όταν υπάρχει μια εικόνα εσωστρέφειας, αλλά για μένα σε έναν βαθμό αυτό είναι αναμενόμενο. Όταν δηλαδή προέρχεσαι από μια εκλογική ήττα και από μια εκλογή νέου Προέδρου, ο οποίος νέος πρόεδρος έχει μόλις ένα μήνα, είναι λογικό να υπάρχουν αναταράξεις. Θεωρώ ότι αυτά είναι μέσα στη φύση και στη ζωή. Θυμίζω σε όσους μου τα λένε αυτά ότι οι διαγραφές υπήρχαν και στο παρελθόν σε όλα σχεδόν τα κόμματα που είχαμε τέτοιου είδους εκλογή. Γιώργος Παπανδρέου είχε διαγράψει το Σιμίτι, ο Κώστας Καραμαλής τον υποψήφιό του τότε Σουφλιά, μαζί με Μάνο Ανδριανόπουλο. Δεν λέω ότι είναι λύση, ότι είναι επιθυμητό ή ότι πρέπει κάθε φορά απαραίτητα να υπάρχουν διαγραφές, αλλά δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Νομίζω ότι σιγά σιγά επέρχεται ηρεμία. Εγώ βλέπω ότι το κλίμα είναι διαφορετικό αυτή τη βδομάδα από ό,τι ήταν την προηγούμενη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς σε αυτό. Ναι. Όλοι κάνουν μια προσπάθεια. Δεν ξέρω, μην το κρύβουμε κάτω από το χαλί, φοβάμαι το πρόβλημα τώρα. Θα δείξει στην Κεντρική Επιτροπή, θα φανεί. Αυτό ακριβώς είναι. Θα συνεδριάσει τα μέσα του μήνα. Κεντρική Επιτροπή 11-12 Νοεμβρίου. Κοντός ψαλμός αλληλούια και νομίζω ότι ό,τι έχει να πει ο καθένας είναι καλύτερα να τα λέει μέσα στα όργανα, όπου εκεί όχι απλά πρέπει αλλά και επιβάλλεται να μιλάμε, γιατί υπάρχει ισοκομματική δημοκρατία, από το να βγαίνουμε σε όλα τα κανάλια και να λέμε το κοντό του, το μακρύ του καθένα, το παράπονό μας. Εκεί ας πούμε αυτό που έχουμε να πούμε και να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα οι καθαρές λύσεις παρά μια κατάσταση που σέρνεται, που είναι φθοροποιός για το κόμμα, ναι, που εν πάση περιπτώσει θα το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Αν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ναι, με τον Στέφανο Κασελάκη στην ηγεσία θα ήσασταν μια κυβερνητική πρόταση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είστε κυβερνητική πρόταση, όντως το εσωκομματικό μέτωπο δεν θα έκλεινε? Δηλαδή τώρα, κοιτάξτε, με αυτά τα χαμηλά ποσοστά που καταγράφει... Επιτρέψτε μου, κύριε Κεδίκοκλου, για να σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε συνολικά. Είναι η δεύτερη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη με πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει μια φθορά. Και υπάρχει γκρίνια, έτσι. Υπάρχει ένα μεσανατολικό που ανησυχεί την κοινωνία. Τα οποία τα ζούμε στην καθημερινότητα. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, έτσι. Δεν το λέω ΣΥΡΙΖΑ αυτό, είναι μια πραγματικότητα, ναι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται κυρίαρχος. Και ο ίδιος ως πρωθυπουργός, αλλά και το κόμμα του, η παράταξή του, η Νέα Δημοκρατία. Οπότε δεν πρέπει να σας προβληματίσει αυτό. Θα έκλεινε, πιστεύω, το εσωκομματικό μέτωπο αν είχατε τώρα υψηλά ποσοστά και έφερνε μια νέα κυβερνητική πρόταση ο Στέφανος Κασελάκης, μια νέα πολιτική πρόταση στην κοινωνία, θα έκλεινε. Αυτόματα θα έκλεινε το εσωκομματικό μέτωπο. Μάλλον θα ανοίξει πιο έντονα, φοβάμαι, στην Κεντρική Επιτροπή με αυτά τα ποσοστά. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ισχύει πάντα. Όταν είσαι μια ανάσα από την εξουσία, η συγκολητική ουσία της εξουσίας είναι αυτή που κρατάει πολλές φορές ενωμένες κάποιες διαφορετικές απόψεις. Και κρύβονται τα πράγματα κάτω από το χαλί, όπως τα λέτε. Εγώ δεν περίμενα τώρα, στη φάση αυτή που είμαστε, που πήραμε 17,8 εκλογές, απευθείας να είμαστε μια ανάσα από την εξουσία. Θα ήταν υποκριτικό και νομίζω σούπερ φιλόδοξο ότι να το λέει κανένας. Εγώ αυτό που είχα πει και παλιότερα είναι να αποδείξουμε ότι ο ασθενής είναι ζωντανός, τα ζωτικά του σημεία υπάρχουν και σιγά σιγά, αφού σταθεροποιηθούμε στο ποσοστό αυτό το οποίο είχαμε στις εκλογές, να μπορέσουμε βήμα-βήμα να χτίσουμε την αξιοπιστία μας για να είμαστε πράγματι η εναλλακτική πρόταση, ο πόλος αυτός, μέχρι τις εκλογές που λογικά είναι στο τέλος της τετραετίας. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Τώρα, η εναλλακτική πρόταση που φέρνει ο Στέφανος Κασελάκης, νομίζω προφανώς υπάρχει ένα πρόγραμμα ήδη του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν οι αποφάσεις του συνεδρίου, συν αυτό που φέρνει ο φρέσκος αέρας που θα φέρει αυτό. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε να ξεδιπλώνεται. Νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει μια βιασύνη που ποτέ δεν το έχω δει εγώ από έναν καινούριο αρχηγό. Περιμένουμε πραγματικά μέσα σε ένα μήνα να τα δούμε όλα αυτά? Λίγο υπομονή εγώ θα συνέστηνα, ας μην είμαστε ανυπόμονοι και ο καθένας θα κριθεί. Εδώ είμαστε, εμείς πρώτοι θα πούμε αν κάτι δεν πάει καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει σε όλες τις περιπτώσεις δίνουμε ένα τράτο χρόνο. Να δούμε έναν άνθρωπο που θέλει να φέρει κάτι. Ήδη ακούω ότι θα γίνει ομάδα με τα think tank, τα οποία θα γίνουν στο κόμμα. Τα νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν θα μπορούν να λάβουν το λόγο. Λοιπόν, είναι ελπιδοφόρο όλα αυτά. Έγιναν οι νέοι τομείς. Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση. Αλλά πολλές φορές, όπως σας εξήγησα με το προηγούμενο παράδειγμα, δεν φτάνει αυτό, γιατί ασχολείται ενδεχομένως σωστά, γιατί δίνουμε εμείς την αφορμή.
τα μέσα ενημέρωσης με το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν αυτό ξεκαθαρίσει με έναν τρόπο, τότε νομίζω ότι θα έχουμε όλη αυτή τη δύναμη, γιατί ο κόσμος πραγματικά είναι σε μια θέση αναμονής. Αν δείτε τα ποσοστά αυτών που λένε αδιευκρίνηστη ψήφος και γκρίζα ζώνη, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και απλά εναπόκειται σε εμάς αν θα είμαστε ένα κόμμα σοβαρό, το οποίο πράγματι θα είμαστε μια εναλλακτική πρόταση για να τραβήξουμε τον προοδευτικό κόσμο. Έτσι. Μα πρέπει να ακουμπήσετε και τα σοβαρά θέματα. Παραδείγματος χάρη για την ακρίβεια, τι ακούσαμε αυτή την εβδομάδα. Γύρω από τις υποκλοπές κυρίως περιστράφηκε η συζήτηση. Ναι, κοιτάξτε, για μένα... Θεωρείτε το θέμα των υποκλοπών απασχολεί τον απλό πολίτη? Το ακούω και ξέρετε αυτό το επιχείρημα, ότι μιλάτε αρκετά για τις υποκλοπές, αλλά δεν ασχολείται ο πολίτης με αυτά. Για μένα, ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, το θέμα των υποκλοπών οφείλει να το αναδεικνύει. Για μας είναι πραγματικά κορυφαίο θεσμικό θέμα δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα αυτιά για να πούμε, όπως πράγματι έδειξαν οι μετρήσεις στις τελευταίες εκλογές, ένα 5% είπε ότι επηρέασε την ψήφο του η περίπτωση των υποκλοπών. Να. Όμως είναι βασικό θέμα για μας. Προφανώς δεν είναι το μόνο θέμα και δεν πρέπει να αφήσουμε τα άλλα, τα οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, ταλαιπωρούν τον πολίτη. Η ακρίβεια, ας πούμε, όταν φτάνουν στο βαθμό πια τα προϊόντα τα δικά μας να είναι πολύ ακριβότερα από ό,τι στο εξωτερικό. Δεν ταλαιπωρούν απλά, κύριε Κεδίκογλου. Δηλαδή, τώρα βγήκε ένα νέο φορολογικό πλαίσιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι όλοι στα κάγκελα, όλοι οι κλάδοι, έτσι, και οι δικηγόροι, ναι, και οι γιατροί, οι μικρομεσαίοι μαγαζάτορες. Όλοι. Αφορά καταρχήν να πούμε ότι αφορά 470.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Και απλά βγήκε ο κ. Κασελάκης και είπε ότι εμείς... Λέει ένα χαράτσι, 1.442 ευρώ, είτε πήγε καλά είτε είχε ζημιά, αυτό το χαράτσι στο επιβάλλω οριζοντίως. Συμφωνούμε. Αλλά αυτό που ακούσαμε από τον κ. Κασελάκη ήταν εμείς μέχρι τα 10.000 ευρώ αφορολόγητο. Αυτό το είχαμε πει προεκλογικά, είναι το πρόγραμμά μας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το ελάχιστο εισόδημα που κάποιος πρέπει να έχει αφορολόγητο. Και να σας πω κάτι, αυτή η μέθοδος, η οριζόντια, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε επί Αθανάσιου Καναλόπουλου το δεκαετία του 70. Mm-hmm. Δηλαδή την εποχή, θέλω να πω, που δεν είχαμε τα μέσα να διασταυρώσουμε και να δούμε. Είναι παραδοχή πάντα όταν υπάρχει τέτοιου είδους μέτρο, ότι τεκμαρτώ, ότι δεν έχω τα μέσα και τους μηχανισμούς να κάνω σωστά τους ελέγχους. Άρα λοιπόν έχει την κυβέρνηση και λέει: δεν μπορώ να κάνω τους ελέγχους, άρα επί δικαίων και αδίκων ρίχνω αυτό το χαράτσι. Γιατί συμφωνούμε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, συμφωνούμε ότι πολλοί το παρακάνουν, όμως ξέρετε τι λέει και η αγορά. Εγώ για να επιβιώσω, αναγκάζομαι πολλές φορές να πάω σε τέτοια μέτρα, χωρίς να το θέλω, γιατί όταν, ας πούμε, θέλω ένα δάνειο, η στρόφη κάνει κλειστή με αυτά τα επιτόκια. Και αν δείτε το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακοινώθηκε ότι θα πάρει το 83% των δανείων, θα το πάρουν 36 μεγάλοι όμιλοι. Άρα λοιπόν, έρχομαι και λέω, εγώ δικαιολογούμαι να πω ότι αυτό είναι ένα σχέδιο της κυβέρνησης, αυτό που είχε πει το σχέδιο Πισαρίδη, ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τέρμα λοιπόν στα μαγαζάκια της γειτονιάς, να δοθούν όλα σε μεγάλους ομίλους. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένα σχεδιασμό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη χώρα και πρέπει να το βλέπουμε έτσι και να το καταγγέλουμε όσο έχει. Να. Πρέπει να καταφέρετε ωστόσο να στρέψετε τη συζήτηση εκεί, στα ουσιαστικά. Έτσι, στα προβλήματα που είναι και δικιά μας ευθύνη και η ευθύνη όλων όσοι είναι στη δημόσια σφαίρα. Συμφωνούμε σε αυτό. Σας ακούω όμως, είστε από τους αισιόδοξους ότι η παράταξη θα καταφέρει να σταθεί όρθια. Γιατί... Εγώ είμαι από τους αισιόδοξους. Ναι, ακούω συναδέλφους σας να είναι προβληματισμένοι και να λένε ότι θα αποχωρήσει σίγουρα η ομπρέλα. Έτσι, και βλέπουν μια αριστερά. Κοιτάξτε, αν αυτό είναι. Δηλαδή, κάνεις οτιδήποτε για την ενότητα. Σέβεσαι τις δημοκρατικές διαδικασίες, το καταστατικό και παρόλα αυτά κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν εκφράζονται μέσα από εκεί. Είναι και μια επιλογή κι αυτό. Και το έχουμε δει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές να υπάρχουν και διασπάσεις και αποχωρήσεις. Σας θυμίζω ότι όταν έφυγε η ομάδα Λαφαζάνη, έφυγε το 1/3 των βουλευτών και η μισή κεντρική επιτροπή. Παρ' όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε μια. Καμιά φορά, ξέρετε, είναι όπως τα διαζύγια. Μπορεί να είναι λυτρωτικός ο αποχωρισμός. Δεν σημαίνει ότι είναι επιθυμητό ή αναγκαίο. Και μακάρι όλοι οι σύντροφοι, και εγώ καλώ πάντα κάλεσμα για ενότητα. Αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιος τόσο πολύ δυσκολεύεται και θεωρεί ότι οι αρχές του καταπατώνται και δεν ξέρω για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία. Είναι ο καθένας καταμετράται, πάει στον ελληνικό λαό και παίρνει ό,τι του αναλογεί. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ. Είμαι αισιόδοξος γιατί ο προοδευτικός κόσμος της χώρας δεν σταμάτησε να υπάρχει. Είναι εδώ. Είναι δικιά μας η ευθύνη και πιστεύω στο επόμενο διάστημα θα σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Ναι. Ο κύριος Σπύρτζης που μιλάει διαρκώς και είναι μόνος του, έχει αναλάβει να ενώσει. Ο κύριος Σπύρτζης που έχει αναλάβει μόνος του να ενώσει την κεντροαριστερά. Πώς τον ακούτε εσείς που προέρχεστε και από το ΠΑΣΟΚ? Εντάξει, να σας πω κάτι. Ότι υπάρχει μια διάθεση και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει κάποια στιγμή ένας πόλος μεγάλος, δημοκρατικός. Αλλά αυτό στην παρούσα φάση
Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Για να είμαστε ειλικρινείς. Μετά τις ευρωεκλογές, αυτή η συζήτηση δηλαδή να ανοίξει. Εγώ θα προτιμούσα ο κύριος Σπίτσης να μας πει, επειδή είχε την ευθύνη των ψηφοδελτίων στην αυτοδιοίκηση για το ΣΥΡΙΖΑ και τη μέρα που ήταν να ανακοινωθούν παραιτήθηκε. Ο ίδιος λέει βέβαια μια σειρά από δικαιολογίες που δεν τον άφησαν να ενδεχομένως να έχουν τα ψηφοδέλτα που θα έπρεπε. Εκεί δεν πήγαμε καλά. Θα ήθελα πρώτα να τον ακούσω εκεί τι έγινε και μετά τα άλλα τα μεγάλα θα τα βρούμε. Ευχαριστώ θερμά για απόψε. Να είστε είναι καλά. Είναι χαρά που μιλάμε κάθε φορά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.